Φως από τον Λαϊκό Σύνδεσμο Χρυσή Αυγή, κύριος Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσος, για 7 λεπτά. Μετά είναι ο κύριος Στεργίου. Εσείς. Ευχαριστώ. 26 Ιουλίου σήμερα, της Αγίας Παρασκευής, θα ήθελα να πω χρόνια πολλά στον Παρασκευά και στην Παρασκευή που γιορτάζουν. Και πάλι λοιπόν εδώ, στα μέσα καλοκαιριού, να εργαζόμαστε πυρετοδός παρόλη τη ζέστη και τον καύσωνα για το καλό του ελληνικού λαού. Γιατί ως γνωστόν εμείς εδώ μέσα, μόνο για το καλό του ελληνικού λαού ενδιαφερόμαστε. Αυτή τη φορά έχουμε ένα νομοσχέδιο που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τον εξυγχρονισμό των ΔΕΙΑ, καθώς και ρυθμίσεις για την καλύτερη λειτουργία των ΟΤΑ. Ωραίος τίτλος, δεν λέω, μπορεί να παρασυρθεί εύκολα ο Έλληνας πολίτης. Ας περάσουμε όμως στην πραγματικότητα, η οποία δεν είναι άλλη από αυτή, ότι δηλαδή μιλάμε για ένα νομοσχέδιο το οποίο πέρα των ρυθμίσεων για τους Δήμους περιλαμβάνει και συγκεκριμένες διευθετήσεις σε υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου των Δήμων. Ενώ ταυτόχρονα ανοίγει και παράθυρα νέων προσλήψεων κυρίως για την στελέχωση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών των Δήμων. Πιο αναλυτικά, αυξάνονται οι αποζημιώσεις προς τον πρόεδρο του ΔΣ σε περίπτωση που αυτός δεν είναι ο Δήμαρχος, ενώ τακτοποιούνται και οι υπάλληλοι που εργάζονται ως ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Για παράδειγμα, σε περίπτωση λύσης ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ, της οποίας ποσοστό 90% του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει στον οικείο φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μεταφέρεται σε προσωπαγής θέσης του αντιστοίχου ΟΤΑ. Εν τω μεταξύ, οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ δεν ανήκουν στους φορείς του δημοσίου τομέα, δεν επιχορηγούνται άμεσα ή έμεσα από τους ΟΤΑ και δεν ανήκουν στους ΟΤΑ για την επίτευξη αυτοδιοικητικού σκοπού. Όμως, στην παράγραφο 2 γίνεται σαφής αναφορά στη συμμετοχή τους σε χρηματοδοτικό εθνικό πρόγραμμα. Που τι συνεπάγεται αυτό? Φυσικά την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού και την χρηματοδότηση των εταιριών από αυτόν. Επίσης, θεωρητικά εφόσον οι εταιρείες αυτές παρουσιάσουν θετική εταιρική χρήση και συμμετέχουν ενεργά σε ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα, τότε δεν λύνονται και συνεχίζουν να λειτουργούν. Όμως από την άλλη, ορίζεται στην παράγραφο 2 ότι η λειτουργία τους συνεχίζεται ακόμη και αν παρουσιάσουν 3 συνεχόμενες ζημιογόνες εταιρικές χρήσεις. Και αναφέρεται επίσης ότι η συμμετοχή της εταιρείας σε ένα εθνικό ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνιστά την αξιοπιστία και την φερεγγιότητά της, καθώς και ότι εξυπηρετεί τους γενικότερους σκοπούς του δημοσίου συμφέροντος. Αν όμως μια απλή επιχείρηση ενός ιδιώτη έχει 3 ζημιογόνες εταιρικές χρήσεις, ξέρετε τι θα συνέβαινε? Φυσικά θα έβαζε λουκέτο. Πολύ οξύμορο λοιπόν είναι αυτό. Συνεχίζοντας, στα άρθρα του παρόντος νομοσχεδίου παρατηρούμε ότι παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς στον οικείο Δήμο του προσωπικού με την ίδια σχέση εργασίας των δημοτικών επιχειρήσεων με ειδικό σκοπό την λειτουργία ραδιοφώνου και μάλιστα το εν λόγω προσωπικό κατατάσσεται σε προσωπαγής θέσης λαμβανωμένης υπόψη της προϋπηρεσίας τους και την βαθμολογική αλλά και μισθολογική εξέλιξη. Φυσικά, σε άλλο άρθρο αναγνωρίζονται τα έξοδα μετακίνησης και διενυκτέρευσης των εργαζομένων στα ΔΠΘ. Με το νομοσχέδιο επίσης επεκτείνεται η καταβολή αντιμισθίας σε όλους τους αντιδημάρχους χωρίς τους προβλεπόμενους πληθυσμιακούς περιορισμούς, ενώ πλέον προβλέπεται η χορήγηση αποζημίωσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Με το άρθρο 36 επιτρέπεται η άσκηση καθηκόντων ειδικού συμβούλου, ειδικού συνεργάτη και επιστημονικού συνεργάτη περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών σε δικηγόρο, ο οποίος παράλληλα θα ασκεί και το επάγγελμά του. Αντίθετα, οι λοιποί ελεύθεροι επαγγελματίες με άλλο τομέα δραστηριότητας
θα επιτρέπεται να ασκούν παράλληλα το επάγγελμά τους κατόπιν όμως απόφασης του αρμοδίου Περιφερειακού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες των περιστάσεων. Μιλάμε δηλαδή για ίση μεταχείριση των δύο κατηγοριών. Φυσικά, δεν λείπει από το νομοσχέδιο η αναφορά σε ευρωπαϊκούς ομίλους εδαφικής συνεργασίας. Για άλλη μια φορά, θέλετε να μας περάσετε ότι τα σύνορα δεν αποτελούν φραγμούς. Επιπλέον αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ αναφέρεστε σε ευρωπαϊκούς ομίλους, λέτε ότι ο Υπουργός Εσωτερικών μπορεί να εγκρίνει τη συμμετοχή και τρίτης χώρας. Πώς τώρα μια τρίτη χώρα είναι ευρωπαϊκή και πώς θα της επιτρέψετε την είσοδο, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Ξέρετε κάτι? Ο τελευταίος ομιλητής του ΠΑΣΟΚ που έλεγε ότι το νομοσχέδιο έχει πολλά από ΠΑΣΟΚ μέσα είχε δίκιο. Και εμένα αυτό το νομοσχέδιο μου βρωμάει πάρα πολύ πασοκύλα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η λογική του ΠΑΣΟΚ ήταν αυτή. Διόριζε όσους περισσότερους μπορούσε προκειμένου να εξασφαλίσει την ψήφο των διοριζομένων και των συγγενών του. Αυτό κάνετε κι εσείς τώρα. Από τη μία ξεπουλάτε όλη τη δημόσια περιουσία και από την άλλη δημιουργείτε νέες θέσεις διορισμού στο δημόσιο. Κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό για πολλωστή φορά και τον παραμυθιάζετε ότι βγήκαμε στις αγορές. Ενώ η πραγματικότητα είναι ότι χρειώνεται τη χώρα και τίποτα παραπάνω. Απορώ πραγματικά και προσωπικά με ενοχλεί που αντιμετωπίζετε τον Έλληνα πολίτη ως ανόητο και ότι δεν μπορεί να αντιληφθεί τι συμβαίνει. Και δεν το κάνετε μόνο εσείς, το κάνετε όλοι. Από τη μία έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ και το Τσίπρα να πανηγυρίζουν ότι τάχα μου βγήκαμε στις αγορές και από την άλλη έχουμε το Μητσοτάκη που έχουν πέσει όλοι οι επικοινωνιολόγοι πάνω του και προσπαθούν να μας τον παρουσιάσουν ως τον αυριανό σωτήρα, ότι είναι ένας απλός λαϊκός καθημερινός άνθρωπος. Κάτι που φυσικά δεν ισχύει. Ο άνθρωπος ανήκει καθαρά σε άλλη κοινωνική τάξη. Τελειώνω. Βέβαια, για να μην παρεξηγηθώ, προσωπικά εμένα δεν με ενοχλεί η κοινωνική τάξη του κάθε ανθρώπου, αρκεί να θέλει το καλό της πατρίδας του. Εμένα αυτό που με ενοχλεί είναι το ψέμα και η υποκρισία. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο για το νομοσχέδιο. Το μόνο που έχω να πω και θα κλείσω με αυτό είναι ότι βλέποντας όλους εσάς εδώ μέσα πώς σκέφτεστε και πώς λειτουργείτε, ο Θεός να βάλει το χέρι του να μην ζήσουμε άλλες εθνικές τραγωδίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Το λόγο έχει ο συνάδελφος.